Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι, να ξεκινήσω με αφορμή τα μέτρα που ανακοίνωσε η κυβέρνηση μέσω του κυβερνητικού εκπροσώπου μετά τα επεισόδια στον αγώνα βόλεϊ στο Ρέντι και τον τραυματισμό του αστυνομικού, ζήτημα που άπτεται και του νομοσχεδίου, μιας και υπάρχει άρθρο, το άρθρο 80, που μιλάει για την αποζημίωση προσωπικού της Ελλάς που απασχολείται σε μέτρα τάξης, ασφάλειας και τροχέας για τη διεξαγωγή αθλητικών συναντήσεων, που διαιωνίζει μια κατάσταση που όλοι έχουμε δει που οδηγεί. Η αλήθεια είναι ότι καμία κυβέρνηση δεν έχει τολμήσει και δεν έχει κόψει το νήμα που συνδέει τα επιχειρηματικά συμφέροντα με τον αθλητισμό, με τους οπαδικούς στρατούς, ακόμη και με τον ίδιο τον κρατικό μηχανισμό, που κατά τα άλλα θα έπρεπε να προστατεύει τους αθλητικούς χώρους. Αντίθετα, όλες οι κυβερνήσεις στηρίζουν τη σαπίλα του αθλητισμού εμπόρευμα και της ομάδας επιχείρησης με διάφορους τρόπους. Γι' αυτό το λόγο εδώ και χρόνια ανακυκλώνονται τα ίδια ακριβώς μέτρα αυστηροποίησης, τα ιδιώνυμα αδικήματα, οι πρακτικές συλλογικής ευθύνης, χωρίς κανένα απολύτως αποτέλεσμα, αφού δεν φύγεται ο πυρήνας του προβλήματος. Στην ίδια κατεύθυνση κινείται και η τωρινή κυβέρνηση με τα μέτρα που ανακοίνωσε. Το κρίσιμο για μας είναι να γίνει αντιληπτή η αιτία του προβλήματος. Και λέμε ξεκάθαρα ότι η μόνη λύση για την αντιμετώπιση του προβλήματος της βίας στους αθλητικούς χώρους είναι ο αθλητισμός χωρίς επιχειρηματικά συμφέροντα, σε αντίθεση με αυτό που κάνει η κυβέρνηση, δηλαδή έναν αθλητισμό χωρίς φιλάθλους. Άλλωστε και οι λεγόμενοι οπαδικοί στρατοί, επίσημοι ή ανεπίσημοι, καμία σχέση δεν έχουν με τον αθλητισμό, τον οποίο χρησιμοποιούν ως προκάλημα για άλλου είδους επιδιώξεις και δραστηριότητες. Γι' αυτόν τον λόγο, ακόμα και ο όρος οπαδική βία είναι παραπλανητικός, γιατί ουσιαστικά αφήνει στο απειρόβλητο την επιχειρηματική δράση στο χώρο του αθλητισμού, τα παζάρια και τους ανταγωνισμούς των μεγαλοεπιχειρηματιών, από όπου απορρέουν και τα φαινόμενα βίας που θέτουν σε κίνδυνο ακόμα και τις ανθρώπινες ζωές. Το ΚΚΕ καλεί το λαό, τη νεολαία, τους φιλάθλους, τους οπαδούς των ομάδων που δεν έχουν καμία σχέση με αυτά τα φαινόμενα σύψης, να δουν ότι αθλητισμός μπορεί να υπάρχει και να αναπτύσσεται προς όφελός τους χωρίς την επιχειρηματική δράση και τα παράγωγά της. Κυρίες και κύριοι, το παρόν νομοσχέδιο, αν και αποτελεί το καθιερωμένο πλέον νομοσχέδιο σκούπα, που για μια ακόμη φορά θέλετε κι εσείς να σπάσετε την παράδοση, φαίνεται πάλι δεκάδες ρυθμίσεις διαφορετικών υπουργείων θεμάτων και μάλιστα την τελευταία στιγμή με όλο και περισσότερα άρθρα, να προστίθενται μέχρι και τη συζήτηση στην Ολομέλεια, είπαν και άλλοι βουλευτές. Αν και αφορά το νομοσχέδιο μια τεράστια γκάμα θεμάτων, ωστόσο εμείς θεωρούμε ότι υπάρχει μια γραμμή που τα ενώνει. Και αυτή η γραμμή είναι η στρατηγική σας αντίληψη για την ανάπτυξη, όπως εξάλλου περιγράφει και ο τίτλος του νομοσχεδίου. Μια γραμμή, μια αντίληψη, στο δρόμο της οποίας συναντιέστε με τον έναν ή τον άλλο τρόπο και με το ΠΑΣΟΚ και με το ΣΥΡΙΖΑ. Μια γραμμή που ενώνει και όλους εσάς, ανεξάρτητα από κάποιες διαφοροποιήσεις, που όμως δεν αλλάζουν επί της ουσίας τον βασικό άξονα αυτού του κοινού σας δρόμου. Είναι ο δρόμος της στρατηγικής Ευρωπαϊκής Ένωσης και των μεταμνημονιακών δεσμεύσεων, που είναι ειδικές και συγκεκριμένες για τη χώρα, των δεσμεύσεων και των προαπαιτούμενων για την εκταμείευση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης, την πρόθεση της πράσινης ψηφιακής μετάβασης, την υλοποίηση των στόχων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των κατευθύνσεων του ΟΣΑ για το πώς πρέπει να εξελιχθεί η αστική πολιτική το επόμενο διάστημα, των κατευθύνσεων του ΝΑΤΟ, σε συνθήκες πολεμικές μάλιστα, που φυσικά αποτελούν και πολύ συγκεκριμένες στρατηγικές επιλογές των καπιταλιστών της χώρας, οι οποίες μάλιστα εξειδικεύονται από τις οργανώσεις του, όπως ο ΣΕΒ, εκεί που μόλις προχθές οι πρόεδροι της Νέας Δημοκρατίας και του ΣΥΡΙΖΑ ανανέωσαν τους όρκους πίστης, η Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών, η Ελληνική Ένωση Τραπεζών, ο Σύνδεσμος Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων κτλ. Κτλ. Τα παραπάνω λοιπόν προχωρούν με συγκεκριμένα νομοθετήματα, πάνω στα οποία βλέπουμε αντίστοιχες διορθωτικές διατάξεις στο παρόν νομοσχέδιο, όπως για τα τομεακά και περιφερειακά προγράμματα ανάπτυξης, για το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων, ώστε να μην ξεφύγει κανένας από την πρόθεση των απαιτήσεων των επιχειρηματικών ομίλων, όπως για παράδειγμα στα πανεπιστήμια, με την επιτελική δομή που περιγράφεται στο νομοσχέδιο για τη λεγόμενη πρόθεση της εξωστρέφειας στα πανεπιστήμια, όπως διαβάζουμε στο κείμενο, ένας εύβοχος τίτλος για να καλύψει τους αντιεκπαιδευτικούς σχεδιασμούς που έχετε ανακοινώσει με την κατάργηση του άρθρου 16 του Συντάγματος.
Διατάξεις στο νομοσχέδιο όπως η σύσταση τμήματος υλοποίησης δράσης δανειακής στήριξης για την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα, αλλαγές στην οργάνωση των συμπράξεων δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, που ο μεγάλος όγκος του ανοίγματος που έχετε κάνει ώστε να ανοίξουν και άλλες μεγάλες business οι επιχειρηματικοί όμιλοι ξεκοκαλίζοντας τη λαϊκή περιουσία, σας κάνει να συγκροτείτε μια πιο ευέλικτη οργανωτική δομή. Μάλιστα, με το άρθρο 24 δίνεται και αρμοδιότητες ελεγκτή έργων στις ίδιες τις εταιρείες. Δηλαδή, ο ελεγχόμενος θα είναι και ο ίδιος ελεγκτής. Αλλαγές στην λεγόμενη υπηρεσία δίκαιης αναπτυξιακής μετάβασης, άλλος ένας παραπλανητικός τίτλος που έχετε βρει για να καλύψετε το μαύρο και άραχνο της στρατηγικής της πράσινης μετάβασης. Προχωρώντας παραπέρα, το έγκλημα με την απολιγνητοποίηση και την καταστροφή των παραγωγικών δυνατοτήτων της χώρας, καταδικάζοντας σε ενεργειακή φτώχεια το λαό, αφού αυτό επιτάσσουν τα κέρδη των ενεργειακών ομίλων και οι εφοπλιστές της χώρας. Ενώ την ίδια ώρα στέλνετε και το νέο αναβαθμισμένο λογαριασμό στα λαϊκά νοικοκυριά, λογαριασμός 2.0, πολύχρωμος πλέον, που όμως όποιο χρώμα και αν διαλέξεις, χαμένος θα είσαι σίγουρα. Εκτός αν θεωρείτε, κύριε της κυβέρνησης, κέρδος για τον καταναλωτή, να εύχεται να γίνει πόλεμος για να ακριβήνει ο λογαριασμός του γείτονα κατά τις δηλώσεις του κυρίου Σκυλακάκη. Κατά κύριο λόγο, λοιπόν, τέτοιου είδους διορθώσεις και εκκρεμότητες περιλαμβάνει το παρόν νομοσχέδιο, με ξεκάθαρο το ποιος καλείται να πληρώσει την ανάπτυξή σας. Μάλιστα, πέραν των άλλων, υπάρχουν και συγκεκριμένες διατάξεις που προχωράτε με σαφές ταξικό αντιλαϊκό πρόσημο, φυσικά ως αναπόσπαστο τμήμα αυτής της στρατηγικής σας κατεύθυνσης. Όπως για παράδειγμα στο άρθρο 56, η τροποποίηση του νόμου για την κατάργηση της κυριακάτικης αργίας. Τροποποιείται ως προς το χρόνο εφαρμογής της απόφασης το απαράδεκτο άρθρο σε νόμο που πέρασε το Φλεβάρι του 23 ως αποτέλεσμα και προηγούμενων νόμων και του ΣΥΡΙΖΑ, με το οποίο δίνεται η δυνατότητα να υπάρξει πλήρης απελευθέρωση στο άνοιγμα καταστημάτων τις Κυριακές με απόφαση του εκάστοτε δημάρχου αντί του αρμόδιου περιφερειάρχη που ίσχυε μέχρι τότε. Δηλαδή, διευκολύνεται ακόμα περισσότερο η απελευθέρωση του ανοίγματος των καταστημάτων τις Κυριακές. Αυτό που αλλάζεται είναι να μπορεί να υλοποιηθεί απόφαση ανοίγματος μια ώρα αρχίτερα, άμεσα, και όχι από το επόμενο έτος που προβλεπόταν ως τώρα. Αυτό τώρα είναι ανάπτυξη για ποιον? Για τον εμποροϋπάλληλο, για τον επαγγελματία αυτοαπασχολούμενο ή για τους μεγάλους εμπορικούς ομίλους? Άλλο παράδειγμα στο κείμενο που φέρατε. Στο άρθρο 74, η ρητή εντολή προς το Πανεπιστήμιο Πατρών να έχει προχωρήσει την παράδοση της καθαριότητας του Ιδρύματος σε εργολάβο μέχρι το Μάρτιο του 24 και η ρητή επίσης απαγόρευση να μετατρέψει τη συμβάση των εργαζόμενων της καθαριότητας σε αορίστου χρόνου. Δηλαδή, η ρητή εντολή να πεταχτούν στο δρόμο σε λίγους μήνες 90 οικογένειες. Για ποιον είναι ανάπτυξη για αυτό? Για τις οικογένειες των εργαζομένων ή για τον εργολάβο που θα κάνει την πίσνα του στο Πανεπιστήμιο? Γι' αυτό λέμε ότι και στο παρόν νομοσχέδιο, αν και νομοσχέδιο εκκρεμωτήτων, εκφράζεται στη συντριπτική πλειοψηφία των άρθρων του το περιεχόμενο της δικής σας ανάπτυξης. Αυτό που διαφημίζεται καθημερινά ως επιτυχής πορεία των οικονομικών, αποτέλεσμα της πολιτικής σας. Και αφήστε, κύριε ηγητή της Νέας Δημοκρατίας, τις αλχημίες περί αυξήσεων μισθού, τα έχουμε ξανακούσει. Επιτυχία θεωρείται ότι ο μέσος μισθός είναι μικρότερος από το 2011. Αυτό το θεωρείται επιτυχία, που ήταν 1.241 ευρώ. Πολύ περισσότερο που οι δικές σας υλικοσυμμαχίες, εκεί που συμμετέχετε, όπως ο ΩΣΑ, λέει ότι μόνο για το 2022 στην Ελλάδα είχαμε πραγματική πτώση μισθών κατά 7,4%. Βέβαια, οι εργαζόμενοι έχουν πλούσια πείρα με το πώς διασφαλίστηκαν οι λεγόμενες επιτυχίες της οικονομικής σας πολιτικής, τα ρεκόρ επενδύσεων, των κερδών και των ομίλων. Με το ξεζούμισμά τους, τα ωράρια λάστιχο, την επιδείνωση των συνθήκων εργασίας και την ισοπαίδωση των δικαιωμάτων τους, με το έγκλημα των ντεμπών, την ανύπαρκτη πολιτική προστασία, αντιπυρική, αντιπλημμυρική θωράκιση, την ακρίβεια, την ενεργειακή φτώχεια, με τη συμμετοχή στο σφάγισμα λαών, όπως στην Παλαιστίνη. Γενικότερα με τη συμμετοχή στους επικίνδυνους σχεδιασμούς του ΝΑΤΟ, για χάρη των οποίων εξισοδιοτείται και τον Υπουργό Οικονομίας, στο άρθρο 41, να υπογράψει τη Συμφωνία Συνεισφοράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς την Ουκρανία. Με τα χρήματα ποιου όμως? Υποθηκεύοντας την ασφάλεια ποιου? Στην πραγματικότητα, λοιπόν,
Οι μόνοι που έχουν λόγο να πανηγυρίζουν για τις κυβερνητικές επιτυχίες είναι οι μονοπωλιακοί όμιλοι, που πέραν όλων των άλλων τους βγάζεται και από τη μήγα ξύγκη. Ακόμα και σε αυτό το νομοσχέδιο σκούπα. Όπως για παράδειγμα οι διατάξεις που αφορούν το Υπουργείο Πολιτισμού και που έρχονται να διορθώσουν για δεύτερη φορά το νόμο που ψηφίσατε πριν από μερικούς μόλις μήνες. Που πίσω από τις έννοιες αυτοτέλεια, αυτονομία, των οποίων απαράβατη προϋπόθεση είναι και η αυτοχρηματοδότηση, το καθήκον δηλαδή για διεύρυνση των ιδίων εσόδων των μουσείων, βρίσκεται η λειτουργία τους με ιδιωτικο-οικονομικά κριτήρια η ανάπτυξη επιχειρηματικού πνεύματος. Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι τα μουσεία θα πρέπει να μάθουν να εφευρίσκουν τρόπους για να μεγιστοποιούν τα έσοδά τους, αναπτύσσοντας κάθε είδους δραστηριότητες προκειμένου να προσελκύουν περισσότερους πελάτες. Δεν θέλετε να αφήσετε ούτε χλωρό κλαρί που να μην σακατέψει η καπιταλιστική κερδοφορία και ανταγωνιστικότητα. Τα ζήσαμε όλα αυτά τα χρόνια. Τα ζήσαμε με τις πυρκαγιές, τα ζήσαμε με τις πλημμύρες, τα ζήσαμε και με την πανδημία. Και είναι χαρακτηριστικές οι ρυθμίσεις που φέρνετε στο παρόν νομοσχέδιο, στο κεφάλαιο για την αντιμετώπιση του COVID-19. Οι διατάξεις των οποίων παρατείνεται ισχύς με το παρόν, αντιστοιχούν σε μέτρα για την εμπορευματοποίηση των δημόσιων μονάδων υγείας, ενίσχυση της επιχειρηματικής τους λειτουργίας και ταυτόχρονα ενίσχυση των επιχειρηματιών στον χώρο της υγείας φαρμάκου. Ουσιαστικά αφορά χρονική παράταση των ρυθμίσεων αυτής της αντιλαϊκής πολιτικής, στην οποία συγκλίνεται όλη Νέα Δημοκρατία ΠΑΣΟΚ ΣΥΡΙΖΑ. Η κυβέρνηση σε όλα τα άρθρα επικαλείται μέτρα λόγω των έκτακτων αναγκών από την πανδημία στο συγκεκριμένο κεφάλαιο. Πρόκειται όμως για επιχείρημα αντιεπιστημονικό και επικίνδυνο, διότι έχει αποδειχθεί στην πράξη, κοντά 3 χρόνια από την πανδημία, ότι οι δημόσιες μονάδες υγείας συνολικά δεν ήταν σε θέση να αντιμετωπίσουν τις τακτικές ανάγκες, ούτε αυτές του πληθυσμού πριν την πανδημία και πολύ περισσότερο κατά τη διάρκεια της, αλλά και για το επόμενο διάστημα. Με αυτά τα πρόσθετα μέτρα, ουσιαστικά δεν προστίθεται προσωπικό στις δημόσιες μονάδες υγείας, αλλά ξαναπροσλαμβάνονται οι επικουρικοί των οποίων λύγει η σύμβασή τους, άλλοι υγειονομικοί με τετράμινες συμβάσεις που ξαναπροσλαμβάνονται μέσω της ανανέωσης της σύμβασης, προσλαμβάνονται συνταξιούχοι άνω των 67 γιατροί, ενώ εφαρμόζεται το σύστημα των μετακινήσεων των εργαζομένων όλων των κλάδων και ειδικοτήτων από τις υποστελεχωμένες μονάδες που εργάζονται σε άλλες που είναι ακόμα περισσότερο υποστελεχωμένες. Και αυτό το λέτε εσείς προσλήψεις. Μαζί με τα υπόλοιπα, όπως για παράδειγμα η εφαρμογή του μέτρου της εργασίας με δελτία παροχής υπηρεσιών, η αξιοποίηση δικευμένων υγειονομικών μέσω της παράτασης της παραμονής τους στις μονάδες υγείας με όρους ειδικευόμενων, εφαρμογή της υπερεργασίας κτλ. Αντίστοιχη λογική κυριαρχεί σχεδόν στο σύνολο των άρθρων του κειμένου. Επί της αρχής λοιπόν, και αυτό το νομοσχέδιο ως πολυθεματικό που λύνει εκκρεμότητες προηγούμενων ρυθμίσεων, αναδεικνύει τα σοβαρά διέξοδα της στρατηγικής όλων σας, της εξειδίκευσής της από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας με συγκεκριμένα νομοθετήματα, αυτά έρχεται τώρα να διορθώσει, τα οποία όμως τα έχετε ψηφίσει. Κατά 50% εσείς κύριοι του ΣΥΡΙΖΑ, κατά 70% εσείς κύριοι του ΠΑΣΟΚ. Και αυτά τα νομοσχέδια που έχετε ψηφίσει δεν διορθώνονται ούτε με 1000 νομοσχέδια σκούπα. Το βασικό τους πρόβλημα, το βασικό σας πρόβλημα είναι πως όταν αναφέρεστε στην ανάπτυξη, εννοείται την καπιταλιστική ανάπτυξη, προβάλλοντας ότι είναι κέρδος, ότι το κέρδος μάλλον των καπιταλιστών είναι προϋπόθεση για να μπορεί ο λαός να έχει και αυτός κέρδος, να μπορεί να ικανοποιεί τις δικές του τις λαϊκές ανάγκες. Ενώ στην πραγματικότητα αποτελεί το βασικό εμπόδιο, ώστε οι σημερινές τεράστιες δυνατότητες της επιστήμης, της τεχνολογίας, ο τεράστιος πλούτος που παράγει ο λαός να μπορεί να αξιοποιηθεί για μια πραγματικά φιλολαϊκή ανάπτυξη, αυτή που θα έχει στο επίκεντρο την κάλυψη των διευρυμένων αναγκών του. Και αυτό μπορεί να γίνει μόνο σε συνθήκες εργατικής εξουσίας, κοινωνικοποιημένων μέσω παραγωγής, κοινωνικής ιδιοκτησίας στα μέσα παραγωγής. Η δική μας λοιπόν θέση για την ανάπτυξη είναι στην απέναντι πλευρά, σε αντίθεση μάλιστα με τη δική σας. Στις επόμενες συνεδριάσεις έχουμε την ευκαιρία να ξεδιπλώσουμε πιο αναλυτικά τις θέσεις μας και στα άρθρα, όμως επί της αρχής καταψηφίσουμε το παρόν νομοσχέδιο. Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.